Ίσως είναι κρίσιμε οι στιγμέ. Εμεί παλεύουμε για ένα βιώσιμο και κοινωνικά αποδεκτό σχέδιο συμφωνίας. Mm -hmm. Νομίζω ότι οι αγώνε και οι θυσίε του ελληνικού λαού όλα τα προηγούμενα χρόνια έχουν φέρει οικονομικού δίκτες και οικονομικά αποτελέσματα που, ακόμα και πιο σφοδροί πολέμοι <Ρι> τη χώρα, ε, του παραδέχονται και τους αναγνωρίζουν. Νομίζω ότι όλοι αυτοί που κυρίω στο εξωτερικό αλλά δυστυχώ και στο εσωτερικό πόνταραν πάνω σε επιβεβαίωση αρνητικών στοιχείων όπω οι παλιέ εκτιμήσει του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αυτή τη στιγμή έχουν μια αμηχανία. Εμεί δεν εφησυχάζουμε μέχρι την τελευταία στιγμή, διότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ο διάβολο κρύβεται στι λεπτομέρειε και θα προσπαθήσουμε μέχρι την τελευταία στιγμή ένα συνολικό πακέτο που θα λέει ολοκλήρωση τεχνική συμφωνία, ρύθμιση για το χρέο, ρύθμιση για λογικά και βιώσιμα πρωτογενή πλεονάσματα, να γυρίσουμε σελίδα στην οικονομία, να φύγουμε από το τέλμα που βρισκόμαστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, να μπούμε επιτέλου στην ανάπτυξη, να μειωθεί η ανεργία, να αρχίσουν οι κόκκινοι δείκτε τη καθημερινότητα να αποκλιμακώνονται. Ποιο θα είναι το κακό σενάριο για σα τώρα, σε αυτή την προσπάθεια που εξελίσσεται στι συναντήσει του Οικονομικού Επιτελείου στην Ουάσιγκτον πότε θα γυρίσετε πίσω και θα πείτε δεν, δεν θέλω να, άλλο να κάνω πράγμα. Δεν θέλω να κάνω προβλέψεις με βεβαιότητα. Σας λέω πάντως ότι εμείς δουλεύουμε σε ένα σενάριο το οποίο θα αποτελέσει συμβιβασμό μεταξύ της λογικής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Γερμανίας και για τη ρύθμιση του χρέους και για το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων. Και αυτό είναι το καλό σενάριο για την Ελλάδα, το σενάριο που μπορεί να τη βάλει σε ράγε βιωσιμότητας. Κύριε Γιακουμάτο, εσείς. Εγώ κοιτάξτε, και εύχομαι,